Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Χριστού και σήμερα, γιατί και πάντοτε, γιατί και σήμερα μας αξιώνει να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή του Word of God, όπου προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε τα δικά σας ζητήματα που σας απασχολούν, απορίες, κρίσεις, διαφωνίες, ό,τι μας στέλνετε στη διεύθυνση που τώρα είναι γραμμένη στις οθόνες σας. Μια φορά ακόμη θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε και βεβαίως ούτε διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών. Ακόμη θέλουμε να σας βεβαιώσουμε ότι δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας ούτε διδασκάλους, ούτε θεολόγους, ούτε καθηγητές, αλλά μαθητές του Ιησού Χριστού, όπως είναι κάθε χριστιανός, γιατί στην Αντιόχεια λέει η Γραφή πρώτον, οι μαθητές του Ιησού Χριστού ονομάστηκαν χριστιανοί. Όταν λοιπόν λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, εννοούμε μαθητές του Ιησού Χριστού. Σαν μαθητές λοιπόν του Ιησού Χριστού, προσπαθούμε να μαθητεύουμε μαζί το Λόγο του Θεού, ιδιαίτερα στα θέματα που σας απασχολούν. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε από την ερώτηση ενός αγαπητού φίλου, Βλαδίμηρος το όνομά του. Η αναγέννηση μας γράφει ενός ανθρώπου γίνεται πάντοτε άμεσα ή μπορεί να γίνει και σταδιακά? Ναι αγαπητέ Βλαδίμηρε, η αναγέννηση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που κάνει ο Θεός διά του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου στην Καινή Διαθήκη. Για πρώτη φορά εμφανίζεται και οι λέξεις, αλλά και η ουσία του πράγματος, η αναγέννηση δηλαδή του ανθρώπου. Καθώς μας λέει ο Χριστός, το ότι γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρκα, το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει ξεπέσει μετά την παράβαση του Αδάμ και απόκτησε κληρονομία αμαρτωλής φύσης, ώστε κάθε άνθρωπος γεννιέται ως τέκνον οργής, νεκρός μάλιστα για τις αμαρτίες μας και για τις παραβάσεις μας. Ο Θεός έδωσε με τον Μωυσή τον νόμο για να γνωριστεί η αμαρτία στον άνθρωπο, αλλά βεβαίως η αμαρτωλή φύση του ανθρώπου είναι αδύνατον να εκπληρώσει και να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού και να σωθεί ο άνθρωπος αυτός δια της εκτέλεσης των νόμων που ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους με τον Μωυσή. Γι' αυτό και ο Θεός απέστειλε τον Ιησού Χριστόν για να κάνει ένα νέο έργο, θαυμαστό έργο, τη μεταμόρφωση του ανθρώπου. Δηλαδή να πάρει την κληρονομιά της αμαρτωλής φύσης και να του δώσει μια άλλη φύση, τη φύση του αγιασμού, της καθαρότητος, όπου ο καινούριος αυτός, ο νέος αυτός άνθρωπος να μπορεί να περπατάει στο θέλημα του Θεού, να εκπληρώνει τις προτροπές αλλά και τις εντολές του Θεού και να σώζεται διά του Ιησού Χριστού, βεβαίως διά της πίστεως. Η αναγέννηση λοιπόν γίνεται διά της πίστεως και τούτο είναι Θεού το δώρον. Η μεταμόρφωση του ανθρώπου γίνεται διά της πίστεως από τη μεριά του ανθρώπου. Η συγκατάθεση του ανθρώπου δηλαδή είναι να πιστέψει ο άνθρωπος σε αυτόν τον οποίο απέστειλε ο Θεός, δηλαδή τον Ιησού Χριστόν. Όμως η αναγέννηση λαμβάνει χώρα με την ενέργεια του Θεού και μάλιστα είναι γραμμένο στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου λέγοντας «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού», όχι γιατί αξίζαμε λοιπόν, αλλά δια το έλεος και μάλιστα κατά το πολύ έλεος αυτού, «αναγέννησεν ημάς εις ελπίδαν ζώσα». Η αναγέννησης λοιπόν
μας φέρνει μπροστά σε μία ελπίδα ζωντανή. Και η αναγέννηση έλαβε χώρα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Η αναγέννηση γίνεται με το Λόγο του Θεού και δια Πνεύματος Αγίου. Ο Λόγος του Θεού έρχεται στη ζωή του ανθρώπου, ο άνθρωπος δέχεται, πιστεύει τον Ιησού Χριστόν, επικαλείται το όνομα του Χριστού και σώζεται και δημιουργείται ένα νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Αλλάζει δηλαδή όλος ο ψυχισμός αλλά και το σώμα του ανθρώπου. Και ο ψυχισμός και ο χυμισμός, όπως λένε, των ανθρώπων. Αλλάζει η ψυχοσύνθεση του ανθρώπου. Δηλαδή οι επιθυμίες της σαρκός μεταβάλλονται γιατί πεθαίνει ο παλιός άνθρωπος με την αναγέννηση. Ένας άλλος άνθρωπος αναγεννιέται, μια άλλη σάρκα, πνευματική βέβαια, και καθώς λέγει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κολοσσαείς, αφού αναγεννηθεί ο άνθρωπος, τότε ολοκληρώνεται η σωτηρία του ανθρώπου με το βάφτισμα, καθώς είναι γραμμένο, εις τον οποίο Χριστόν και περιετμήθητε, διαβάζω Κολοσσαείς Β11, περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, απεκδιθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, δια της περιτομής του Χριστού, συνταφέντες με ταυτού εν το βαπτίσματι, δια του οποίου και συνανέστητε, δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, ως της ανέστησεν αυτόν εκ των νεκρών. Όπως δηλαδή ο Θεός ανέστησε δια Πνεύματος Αγίου τον Χριστό εκ των νεκρών, έτσι και μας ανιστά, καθώς απεκδιόμεθα με το βάπτισμα το σώμα των αμαρτιών της σαρκός και και γίνεται μία περιτομή στη ζωή μας, η περιτομή του Χριστού δια του βαπτίσματος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι το βάπτισμα σώζει και εμάς σήμερον, όχι αποβολή των αμαρτιών της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως. Ομολογία δηλαδή της αγαθής συνειδήσεως που μας χάρισε ο Θεός, καθώς καθάρισε και τη συνείδησή μας. Όχι λοιπόν αποβολή των αμαρτιών της σαρκός, αλλά σώζει το βάπτισμα, καθώς απεκδιόμεθα το σώμα ολόκληρο των αμαρτιών της σαρκός. Και έτσι με την αναγέννηση γινόμαστε τέκνα Θεού, και αυτό είναι απαραίτητο, γιατί λέει ο Χριστός στον Νικόδημο ότι κανένας δεν μπορεί να εισέλθει, να δει και να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών αν δεν γεννηθεί άνωθεν, αν δεν αναγεννηθεί. Και μάλιστα ο Ιωάννης ο Απόστολος στο Ευαγγέλιο του λέγει ότι όσοι εδέχτησαν, όσοι παρέλαβαν τον Ιησού Χριστό, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Άρα λοιπόν ο αναγεννημένος είναι τέκνο Θεού, είναι νέα κτίσης, είναι νέα φύσης, έχει αποβληθεί η αμαρτωλή παλαιά φύσης εκκληρονομίας που είχε ο άνθρωπος και έχει έρθει η νέα κληρονομιά, η ελπίδα η ζώσα, όπως είπαμε, καθώς μας αναγέννησε ο Θεός εις ελπίδα ζώσα, όπως διαβάσαμε στην επιστολή του Πέτρου, που είναι κληρονομιά άφθαρτος, αμίαντος, αμάραντος, πεφυλαγμένη στους ουρανούς διημάς, οι οποίοι με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως, η σωτηρία που είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Δηλαδή η αναγέννηση είναι μια σωτηρία η οποία έρχεται στον άνθρωπο που θα επικαλεστεί το όνομα του Χριστού από το Θεό, σώζεται ο άνθρωπος από την παλαιά αμαρτωλή του φύση, η οποία όμως είναι υπόσχεσης, ότι αν μείνεις, τότε θα εισέλθει η Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί η σωτηρία και οι ψυχές ημών βρίσκονται πάντοτε σε κίνδυνο. Πρέπει να μείνουμε στερεοί και αμετακίνητοι στο Λόγο του Θεού, βεβαίως με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, να ζητούμε την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό, γιατί χωρίς τον αγιασμό κανένας δεν θα δει το Θεό. Το ερώτημα σου όμως είναι όχι ακριβώς τι είναι αναγέννησης, όπως αναφέρθηκα εγώ, αλλά αν η αναγέννησης μπορεί να γίνεται πάντοτε άμεσα ή μπορεί να γίνει και σταδιακά. Στο Λόγο του Θεού δεν μπορούμε να το δούμε καθαρά, αγαπητέ Βλαδίμηρε και αγαπητοί φίλοι και φίλες,
εάν γίνεται άμεσα ή σταδιακά. Βεβαίως, η επέμβαση του Θεού γίνεται άμεσα, αλλά η αποδοχή του ανθρώπου, αν θα γίνει άμεσα, είναι το ερώτημα. Ο Θεός θέλει αμέσως να μας αναγεννήσει δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, πράγμα το οποίο συμβαίνει πολλές φορές. Όμως όχι πάντα. Όπως ακριβώς όταν οι 10 λεπροί πήγαν στον Χριστό για να θεραπευθούνε και ο Κύριος τους είπε πηγαίνετε να δείξετε τα σώματά σας στους ιερείς και να βεβαιώσουν ότι θεραπευθήκατε και ομολογεί ότι καθοδόν και σιγά σιγά εθεραπεύθησαν. Και η θεραπεία, όπως και η αναγέννηση, γίνεται δια της πίστεως. Δια της πίστεως στο όνομα του Χριστού. Δια της πίστεως στην ενέργεια του Θεού. Άρα λοιπόν, το αν θα γίνει άμεσα, γρήγορα ή βραδύτερα, αυτό εξαρτάται από την πίστη του ανθρώπου και από την επιμονή του ανθρώπου. Από την αγαθοσύνη του ανθρώπου. Αν η καρδιά του ανθρώπου είναι ανοιχτή, να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, να πιστέψει, θα σωθεί. Αλλά αν η καρδιά του έχει μέσα άλλα πράγματα, έχει πέτρες, θα πρέπει να βγουν οι πέτρες, γιατί αλλιώς ο διάβολος θα έρθει να πάρει το λόγο του Θεού. Και ο Θεός αναγκάζεται να σκάβει την καρδιά του ανθρώπου για να βγάλει τις πέτρες με θλίψεις, με προβλήματα, με δυσκολίες, με δοκιμασίες, για να καθαρίσει την καρδιά του ανθρώπου από τις πέτρες, ώστε να σωθεί ο άνθρωπος. Επίσης, η καρδιά του ανθρώπου μπορεί να είναι πατημένη γη. Και εδώ ισχύει αυτό, ότι ο διάβολος στέλνει τους ανθρώπους του και ο ίδιος τα πετεινά του ουρανού και παίρνει το λόγο και χάνεται ο λόγος. Άρα πρέπει να το οργώσει ο Θεός τον άνθρωπο. Τέτοιους ανθρώπους είχαμε στην πράξη, ο Σαούλ, ο Παύλος. Ήταν ένας άνθρωπος που η καρδιά του μπορεί να ήταν πατημένη γη, μπορεί να ήταν όμως και γεμάτη πέτρες. Μάλλον πατημένη γη ήταν, γιατί δεν είχε πιάσει καθόλου ο λόγος του Θεού. Καθόλου δεν μπορούσε να δεχθεί το λόγο του Θεού. Γι' αυτό και ήταν ενάντιος με όλη του την καρδιά κατά της Εκκλησίας του Χριστού, κατά των χριστιανών και κατά του Ιησού. Όμως ήρθε ο Κύριος και όργωσε την καρδιά του, γιατί είδε ότι ήταν ειλικρινής. Φως άστραψε υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου από τον ουρανό, τυφλώθηκε, πέσε κάτω, τρόμαξε, φοβήθηκε πάρα πολύ και άκουσε μια φωνή. «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις?» Και έκπληκτος είπε «Ποιος είσαι εσύ, Κύριε, τον οποίον εγώ διώκω?» Εγώ διώκω κάτι αιρετικούς που λένε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος ανεστήθη και θέλουν να καταστρέψουν τη θρησκεία των παραδόσεών μας, τη θρησκεία των πατέρων μας. Και απαντάει η φωνή «Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ διώκεις». Σκληρόν είναι να λαχτίζεις, να κλωτσάς καρφιά. Και από εκείνη τη στιγμή ο Παύλος είπε «Τι πρέπει να κάνω τώρα για να σωθώ?» Και τον άφησε 3 μέρες ο Χριστός τυφλό μέσα σε ένα σπίτι μέχρι να στείλει τον Ανανία, τον μαθητή, να απλώσει τα χέρια επάνω του και να ανοίξουν οι οφθαλμοί του, να αναγεννηθεί μετά από 3 μέρες και να βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Άρα λοιπόν, αγαπητέ Βλαδίμηρε, στην ερώτησή σου πώς γίνεται, μάλλον πότε γίνεται η Ανάσταση, η απάντηση είναι όποτε καταφέρει ο άνθρωπος τελικά να δεχθεί τον Χριστό εξ ολοκλήρου. Να πιστέψει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Να πιστέψει ότι ο Ιησούς Χριστός ανεστήθη. Πόσο καιρό θα πάρει στον άνθρωπο να το πιστέψει αυτό? Τόσο καιρό χρειάζεται για να αναγεννηθεί ο άνθρωπος. Έτσι βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, αγαπητέ Βλαδίμηρε, και έτσι λέμε. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο. Ο Θεός να σε ευλογήσει και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σένα και για την ευκαιρία που μας έδωσες.
με αυτή σου την ερώτηση. Συνεχίζουμε με τον Δημήτρη από την Πάτρα. Μπορεί ένας απλός πιστός να αγγίξει με τα χέρια του καθώς προσεύχεται έναν άνθρωπο εάν το πνεύμα του Θεού τον οδηγεί? Βλέπετε την περίπτωση του Ανανία με τον Παύλο. Ναι αγαπητέ Δημήτρη, είναι γραμμένο ότι μπορεί. Μάλιστα είναι γραμμένο στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον που λέει «Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας», σε αυτούς που θα πιστεύσουν, «θέλουσι παρακολουθεί ταύτα. Εν το ονόματι μου θέλουσι εκβάλει δαιμόνια, επί αρρώστους θέλουσι επιθέσει χείρας και θέλουσι ιατρεύεστε». Άρα λοιπόν σε όλους τους πιστεύσαντας δίδει αυτή την ευκαιρία ο Θεός να απλώσουν τα χέρια, βεβαίως με την οδηγία του Θεού. Γιατί? Γιατί στον Τιμόθεο λέει κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο και θέλω να το διαβάσουμε λέγοντας διαβάζω από το 5ο κεφάλαιο και το 22 εδάφιο στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεο. «Μη επίθετε χείρας ταχαίως εις μηδένα, μη δε γίνου κοινωνός αλλοτρίων αμαρτημάτων. Φύλατε σε αυτόν καθαρόν». Το να απλώσει όμως χέρι σε έναν άνθρωπο δεν είναι απλό, είναι επικίνδυνο. Μάλιστα τόσο επικίνδυνο που εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Γιατί κοινόμεθα κοινωνεί αλλοτρίων αμαρτημάτων που δεν γνωρίζουμε ποιον και πόσων αμαρτημάτων κοινωνεί γινόμεθα. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να φυλάξουμε κατά αυτόν τον τρόπο τον εαυτό μας καθαρό. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ο χριστιανός να απλώνει χέρι επάνω σε κάποιον άλλον, όποιος και να είναι αυτός. Γιατί δεν ξέρει σε τι κατάσταση πνευματική βρίσκεται και κινδυνεύει να γίνει συμμέτοχος αλλοτρίων αμαρτημάτων. Γι' αυτό και υπάρχει ένας άλλος τρόπος ασφαλής μέσα στην Εκκλησία για να προσευχόμαστε για τους ασθενείς μας. Λέει λοιπόν στην επιστολή του ο Ιάκωβος στο 5ο κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο «Ασθενή της μεταξύ σας, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθούν επ' αυτών, αλείψαντες αυτών με έλεον εν το ονόματι του Κυρίου και με τα πίστεως ευχή θέλει σώσει τον Πάσχοντα και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτών. Και αμαρτίες ανέπραξε, θέλουσι συγχωρεθεί εις αυτών». Και αμαρτίες ανέπραξε, θέλουσι συγχωρεθεί εις αυτών. Δίνει λοιπόν έναν άλλο τρόπο το Ευαγγέλιο για να μην κινδυνεύουν οι άνθρωποι όταν υπάρχει κάποιος ασθενής μπροστά τους και επιθυμούν, θέλουν να προσευχηθούν ή να θεραπευθεί μέσα στην Εκκλησία. Εάν κάποιος ασθενεί, λέει ο Λόγος του Θεού, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους. Και οι πρεσβύτεροι επί το Λόγο του Κυρίου, χωρίς να έχουν αυτοί καμία ευθύνη, χωρίς να παίρνουν αυτοί καμία πρωτοβουλία, όπως στις άλλες περιπτώσεις όπου επειδή πιστεύουν στο όνομα του Χριστού, παίρνουν πρωτοβουλία και επιθέτουν τα σχήρας επάνω στους αρρώστους για να θεραπευτούν, εδώ είναι με πρωτοβουλία. Με πρωτοβουλία ανθρώπινη που εγκυμονεί κινδύνους. Ενώ μέσα στην Εκκλησία το να προσκαλέσει κάποιος τους πρεσβυτέρους είναι σύμφωνο με το θέλημα και με το Λόγο του Θεού, αλλά και οι πρεσβύτεροι δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο γιατί αλήφουν με λάδι επί το Λόγο του Κυρίου και προσεύχονται διαπίστεως και το αποτέλεσμα είναι ότι η προσευχή και η ευχή με πίστη θεραπεύει τον Πάσχοντα και ολοκληρώνει. Και αν έπραξε αμαρτίες δεν έρχονται σε σένα αλλά συγχωρούνται. Βλέπετε αδερφοί ότι ο Λόγος του Θεού είναι θαυμαστός. Δεν αφήνει περιθώρια ούτε κινδύνου στον άνθρωπο αλλά ούτε και δεν αφήνει περιθώρια και λάθους. Γιατί το να
προσευχηθεί κάποιος άνθρωπος επάνω σε ασθενείς, χωρίς να είναι πρεσβύτερος, αλλά και αν είναι πρεσβύτερος χωρίς να λείψει αυτόν τον Ελλάδη, αυτό εκειμονεί πολλούς κινδύνους, γιατί δεν ξέρουμε τις αμαρτίες που έπραξε και εκ των οποίων πιθανόν να έφτασε σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή μπορεί η ασθένεια να είναι αποτέλεσμα αμαρτίας. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί αν ο άνθρωπος απλώσει τα χέρια του και προσευχηθεί πάνω σε αυτόν, τότε μολύνεται. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς τον Τιμόθεο, φύλατε σε αυτόν καθαρόν, φυλάξου στην καθαρότητα. Μην απλώνεις το χέρι σου, γιατί θα γίνεις κοινωνός αλλοτρίων αμαρτημάτων. Με τη λογική μας βέβαια δεν μπορούμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα. Γιατί γίνεται αυτό, πώς γίνεται αυτό, δεν το ξέρουμε. Ούτε με τη λογική την ανθρώπινη μπορούμε να ερμηνεύσουμε και να εξηγήσουμε τις εντολές και το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού για μας, έτσι πως γράφεται, παρόλο που είναι λογική λατρεία, γιατί μας εξηγεί ο Λόγος του Θεού τις αιτίες, όμως επειδή πάρα πολλά πράγματα είναι μέσα, γίνονται και λαμβάνουν χώρα μέσα στον πνευματικό κόσμο, δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Δεν ξέρουμε ο Θεός έναν αμαρτωλό πώς τον βλέπει. Για να καταλάβουμε όμως εμείς πιο απλά αυτά τα πράγματα, είναι εάν πράγματι κάποιος έχει μία ασθένεια κολλητική, έντονα κολλητική, θα απλώσεις το χέρι σου, θα πας να προσευχηθείς γι' αυτόν. Κινδυνεύεις να κολλήσεις. Αν όμως έχεις λόγο Θεού, αυτό είναι η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, αν ο Χριστός σου είπε πήγαινε, προσευχήσου και θα τον θεραπεύσω και δεν φοβάσαι. Επειδή όμως αυτό το καθαρό λόγος Θεού στην εποχή μας και σε όλες τις εποχές δεν είναι τόσο απλό, γι' αυτό στηριζόμαστε σε αυτό που είναι απολύτως καθαρό και απλό, στο γεγραμμένο λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν όποιος είναι ασθενής, ας προσκαλέσει τους πρεσβύτερους, αυτοί να λείψουν στο όνομα του Χριστού, προσευχηθέντες στο όνομα του Χριστού αυτόν με λάδι, και η μεταπίστωση ευχή θα σώσει τον Πάσχοντα και αμαρτίες αν έπραξε θα συγχωρηθούν σε αυτόν. Μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος στην απάντησή σου συμπερασματικά, αγαπητέ Δημήτρη, να αγγίξει με τα χέρια του και να προσεύχεται, αλλά με απόλυτη οδηγία Θεού, με λόγο Θεού, επί το λόγο σου Κύριε, αν κάποιος έχει τέτοια παρησία να πει επί το λόγο σου Κύριε, ας πάει να προσευχηθεί. Για όλους εμάς τους υπόλοιπους, μέχρι να έρθει αυτό και να συμβεί, όπου ο Κύριος θα μας πει πήγαινε, με απόλυτη βεβαιότητα, εμείς θα μείνουμε στη βεβαιότητα του γεγραμμένου λόγου του Θεού, που λέγει για τους ασθενείς, ας προσκαλέσουν τους πρεσβυτέρους, να τους αλείψουν λάδι στο όνομα του Χριστού, να προσευχηθούν εν θέρμος, να ευχηθούνε και ο Κύριος να τους θεραπεύσει. Και αν έπραξαν αμαρτίες, δεν έχουν καμία σχέση με τους πρεσβύτερους, γιατί ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες. Επειδή και αυτοί εκπληρώνουν το Λόγο του Θεού. Πώς προσκαλούν τους πρεσβυτέρους. Και εδώ τώρα είναι κάτι άλλο. Ο πρεσβύτερος μόνος του πάει να λείψει με λάδι τον ασθενή. Μέσα από το Λόγο του Θεού δεν φαίνεται αυτό. Να πάει μόνος του ο πρεσβύτερος. Πρέπει να προσκαλεστούν οι πρεσβύτεροι για να λείψουν με λάδι. Έπειτα ένας πρεσβύτερος πάει. Βλέπεις πόσα, αγαπητέ Βλαδίμηρε και αγαπητοί φίλοι και φίλες, πόσα ερωτηματικά απλώνονται. Ο Ιησούς Χριστός έστελνε πάντα 2-2 τους μαθητάς του να λείψουν με λάδι τους ασθενείς για να θεραπευθούν. Και εδώ λέει ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους. Άρα εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός πρεσβύτεροι, πρέπει να πάνε περισσότεροι. Αν δεν υπάρχουν βέβαια και είναι μόνο ένας, τότε εντάξει, μόνο ένας. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες,
Συμπερασματικά πάνω σε αυτό, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ερώτημα, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, τουλάχιστον απέναντί μου, έχουν φτάσει στα αυτιά μου, έχω συνομιλήσει με ανθρώπους, επιμένουν ότι τίποτα δεν απαγορεύει, γιατί είναι γεγραμμένο στο Λόγο του Θεού και μάλιστα στο κατά Μάρκον Ευαγγελίου, στους πιστεύσαντας να επιθέτουν χείρας και να ιατρεύονται οι ασθενείς. Αυτό είναι αλήθεια, το λέει, και εφόσον το λέει κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, αλλά σε όσους έχουν αυτή την πρόθεση, ο Λόγος του Θεού μιλάει και λέει πρόσεξε. Πρόσεξε, το πω πολύ απλά και λαϊκά, μην κολλήσεις αμαρτίες. Μήπως υπάρχει καμιά λέπρα και γίνεις λεπρός. Πώς, δεν ξέρω να σου το πω. Εγώ ξέρω εκείνο που είναι γραμμένο, μη γίνεις μέτοχος αλλοτρίων αμαρτημάτων. Μη γίνεσαι μέτοχος, μέτοχος σημαίνει μην κολλήσεις. Μην κι εσύ θεωρηθείς ενώπιον του Θεού σαν αμαρτωλός σε αμαρτίες που δεν έπραξες, επειδή δεν στάθηκες στο Λόγο του Θεού και στο θέλημα του Θεού. Βέβαια, για να ολοκληρώσουμε, η επίθεση των χειρών δεν είναι μόνο για ασθενείς, είναι και για χειροτονία, είναι και για οποιαδήποτε άλλη προσευχή. Μην θεωρήσουμε ότι είναι μόνο για τους ασθενείς, και για τη χειροτονία ή και για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Ο Λόγος του Θεού λέγει «Μη επίθετε χείρας ταχαίως εις μηδένα». Μα είναι αδελφός μου, τον ξέρω. Εις μηδένα. Ταχαίως. Δηλαδή, κάτσε πρώτα και ερεύνησε το. Συζήτησε το. Προσευχή σου. Το σημαντικότερο απ' όλα, προσευχή σου. Να σου δώσει χάρη ο Θεός, εξουσία. Να μην κάνεις πράγματα που θα αποβούνε όχι σε καλό ούτε του ανθρώπου, αλλά ούτε και δικού σου. Δικό σου. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, γιατί με τα πνευματικά δεν μπορούμε να παίξουμε. Δεν μπορούμε. Ο Λόγος του Θεού, ο Θεός δεν εμπέζεται. Όταν ο άνθρωπος πήρει στη σάρκα, θα θερήσει φθορά. Και στη σάρκα τι είναι, κάνω ό,τι θέλω. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις, ρώτα. Και εν το πλήθη του συμβούλων θα υπάρξει ασφάλεια, θα υπάρξει σοφία. Να ρωτάμε και να συμβουλευόμαστε ο ένας τον άλλον. Είναι απαραίτητο. Τα πνευματικά, πνευματικώς ανακρίνονται, λέει ο Λόγος του Θεού. Και μάλιστα στο αρχαίο κείμενο το λέει ακόμα πιο καλά. Πνευματικά, πνευματικής. Στους πνευματικούς αποκαλύπτονται, ερμηνεύονται. Ο Θεός λοιπόν να μας δίνει σοφία και σύνεση, ιδιαίτερα στα πνευματικά. Και αν είναι κάποιος, λέει ο Λόγος του Θεού, ελλειπής σοφίας, αζητεί σε αυτόν που δίνει πλουσίως σοφία και δεν ονειδίζει. Δεν είναι να σπέρνουμε στη σάρκα, να παίζουμε με τα πνευματικά. Υπάρχει φθορά. Με μεγάλη προσοχή και με πολλή προσευχή θα διαχειριζόμαστε πνευματικά πράγματα και πνευματικές καταστάσεις. Αυτά, αγαπητέ Δημήτρη και αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Εδώ τελείωσε η εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σας και για σένα, αδερφέ Δημήτρη, αγαπητέ Δημήτρη, και σας ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, και σας θυμίζουμε ότι θα είμαστε και μαζί την επόμενη φορά στην επόμενη εκπομπή με τη χάρη του Χριστού. Μέχρι τότε, ο Θεός μαζί σας.